βράδυ, μπροστά ενώπιον της εφημίας Δήμου στο θέατρο Κυβωτός, ο συνάδελφος Λάκης Γαβαλάς, έπαθε σύνδρομο του Ρετ. Του οποίου του άρεσε η εμφάνιση της Κατερίνας Καινούργου. Του άρεσε. Άρα σκεφτείτε, για να αρέσει το Λάκη, καταλαβαίνετε, κάνετε το σύνδρομο. Αλλά κοίτανε τώρα τι έγινε. Τι εννοείς. Σε αυτό το σύνδρομο του Ρετ βλέπετε ο Ζαμπούνης, οι καβαλάριδες που φοράει ο Γιώργος Λιάγκας και κάποια νούμερα 15 Excel. Όλα αυτά. 15 Excel υπάρχει. Στο μυαλό. Για θα είμαι ειλικρινής. Φέη μου, κοίτα να δεις πόσο. Γιατί εντάξει, δεν είπα χοντρό σήμερα. Αλλά... Δεν πιστεύω ότι είναι πόσο. Όχι, δεν είναι. 2 Excel είναι, παιδιά. Μέχρι 3 υπάρχει το Excel. Έχει 3 Excel και έχω καταφέρει και έχω νικήσει ένα έτσι. Και τώρα σύνδρομο του Ρέτ. Ο αγώνα συνεχίζεται. Είχα ξεκινήσει 29 Σεπτέμβρη με 3 Excel και τώρα είμαι στα 2. Στο Βάρη θα είσαι στο Λάρ. Στο Voice θα πάμε στο Lunch. Άντε και πόνι, άντε και πόνι. Λοιπόν, το σύνδρομο του Ρέτου Λάκη Καβαλά. Large. Τόπολα, για να δω τι άλλες βλακίες θα λένε τα πρωινά και πόση κριτική θα κάνουν σε κάποιον που φοράει καπέλο. Καταρχήν, ποιοι είναι αυτοί και πώς μπορούν να κρίνουν πότε φοριέται, ποια ώρα φοριέται, γιατί φοριέται και τι γίνεται. Ειδικά σε ένα άτομο, και οφείλω να υπερασπιστώ μία ξανθιά, η οποία είναι πολύ πιο έξυπνη από την πιο καλή μελαχρινή, που τους λέει: παιδιά, αυτή είμαι και τρέσες φοράω και ό,τι θέλω κάνω. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένας άνθρωπος με ένα ρηχτό πόλο 15XL με ένα τεράστιο καβαλάρι στο αριστερό του μέρος και να κρίνει μία που φοράει καπέλο ή ένα που φοράει καπέλο. Οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα είσαι από το randy, αλλά θα είσαι trendy. Με κάνουν και γελάω πάρα πολλές φορές. Δηλαδή έχουν τσουλούφια, ξανθά, φοράνε ρούχα, δανεικά που τους δίνει ένα στυλίστας που είναι τέρατα. Δεν κατάλαβα γιατί μπορούν να κρίνουν πάντοτε τους άλλους. Εντάξει, είπαμε να κάνεις το μεροκάματο, γιατί είναι gossip εκπομπή που την παρεθήκαμε τρελά. Κάνουμε σαχλά, κάνουμε και το άλλο, δηλαδή. Έλεος, ας διαφημίζουν περισσότερο αυτά που πουλάνε και αυτά που τους δίνουν οι σπόνσορες και να αφήσουν ήσυχο τον κόσμο να βγαίνει και να διασκεδάζει. Απαλλαγήκαμε το Ζαμπούνι και έχουμε τώρα τα πάνελ. Μην τρελαθούμε. Και έχουμε ακούσει και την κυρία Ευγένεια Μανολίδου. Αχάστε τώρα. Μην παίρνουμε να σκάπτουμε στοκ πράγματα. Ας πούμε για φρέσκα. Τώρα δεν έχει τους stars που είχαν τα dancing τα προηγούμενα. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Αρκεί να έχουμε ανθρώπους που πουλάνε βιβλία και τα πουλάνε πάρα πολύ ωραία. Όπως είναι ο σύζυγος της κυρίας που είπατε πριν, να υπάρχουν κανάλια που είναι χαζά που επιλέγουν αυτόν τον κόσμο, γιατί έτσι πάει να πει. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φάει ψωμί από κάποια κανάλια σήμερα λένε δεν υπάρχουν stars. Γιατί αυτοί ήταν stars τότε που βγήκανε. Συγγνώμη, δηλαδή, παιδιά. Καλά, τι ρατσισμό τώρα είναι αυτό. Ένας άνθρωπος τόσο open-minded. Γιατί δεν το περίμενα να πει τώρα. Ότι άμα φοράς extra large, δηλαδή και έχεις 5 κιλά παραπάνω, δεν δικαιούσε να έχεις άποψη στην τηλεόραση. Το στερεοτυπικό ξανθιά με λαχνή από το Λάκη Καβαλά. Πραγματικά εγώ δεν το έχω λίγο σοκαριστεί. Είναι κρίμα για το Λάκη Καβαλά. Πρώτη φορά με είσαι χωρίς ονόματα. Πρώτον, δεν υπάρχουν ξανθιές οι οποίες είναι χαζές και μελαχρινές Λάκη οι οποίες είναι έξυπνες. Γιατί εκεί στηρίζει. Δηλαδή προσβάλλει πολύ περισσότερο την Κατερίνα Καινούργιου με αυτό που είπε, ξανθιές, μελαχρινές, έξυπνες, χαζές, από όλη αυτή την ιστορία που γίνεται και με χιούμορ για μία εμφάνιση. Δεύτερον, σαφώς και ένας άνθρωπος και μία κυρία η οποία έχει πολλά κιλά μπορεί και να έχει γνώμη. Δεν είναι κακό. Εννοείται. Δηλαδή, δεν είναι, δηλαδή τι, αυτός επειδή είναι αδύνατος και έχει ωραίο σώμα, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο σώμα ο Λάκης Γαβαλάς, πρέπει να έχει άποψη και κάποιος ο οποίος είναι χοντρούλης δεν πρέπει να έχει άποψη περί μόδας. Είναι εξωφρενικό αυτό και μόνο να το ακούς. Τρίτον, εάν. Αυτό είναι ο Λάκης που αγαπάμε όμως. Δηλαδή, λέει την άποψή του, επιχειρηματολογεί, κάνει και λίγο ντόρο. Άσχετα που βγήκε λίγο ρατσιστής που δεν του το ήθελε. Μα κανείς δεν του το ήθελε. Εάν ήταν έτσι στο dancing, θα λέγαν όλοι μπράβο Λάκη. Δηλαδή, βλέπουμε στις δηλώσεις του να λέει και να λέει και να πυροβολεί. Και στο dancing γενικά. Δηλαδή και στο dancing όλοι είπαμε αδιάφορος. Ξενέρωτος. Ίσως αυτό να και το πείραξε. Και επίσης, αν μου επιτρέψεις να πω και εγώ κάτι, αυτό η δουλειά μας όταν μας ρωτάνε τι δουλειά κάνουμε, δεν λέμε είμαι πάνελ. Είμαστε δημοσιογράφοι. Και είμαστε άρα, μια παρέα. Ότι έτυγε ο κύριος Ζαμπούνης και ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που σχολιάζουν κάποια πράγματα, δεν είμαστε. Για σένα το από αυτό μάλλον. Δεν είμαστε. Όταν μας ρωτάνε τι δουλειά κάνουμε, δεν λέμε είμαστε πάνελ, λέμε είμαστε δημοσιογράφοι. Το πάνελ είναι εντάξει. Δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί. Μου φάνηκε ρατσιστικό και αυτό ότι απαλλαγήκαμε από τον Ζαμπούνη και έχουμε ένα πάνελ. Δεν ξέρω γιατί. Παρ' όλα αυτά μας βλέπει από ό,τι κατάλαβα όμως. Τι λέμε και σχολιάζει αυτό που λέμε. Άρα του αρέσει. Και από την άλλη, εντάξει, αυτό που είπε τώρα για τις εκπομπές που κάνουν gossip, εξαρτάται πώς λες κάποια πράγματα. Όλα αυτά που είπε έχουν ανοίξει 10.000 μέτωπα και μέτωπα σοβαρά κοινωνικά που αφορούν στο ρατσισμό. Και δεν είχε εδώ μέσα χιούμορ. Ήταν η θέση του και η άποψή του. Από την άλλη, δεν είναι ωραίο να λες βαρεθήκαμε μια εκπομπή.
που δουλεύουν άνθρωποι. 60 οικογένειες. Πραγματικά δεν είναι τόσο απλό. Μα θέλει να πει να τι βάζει τώρα. Και δεν φάνηκε, δεν προκύπτει από πουθενά. Δεν υπάρχουν ενδείξει ότι δεν έχει βαρεθεί κάποιο. Δεν προκύπτει. Μπορεί να μην το αρέσει τώρα, αλλά σκέφτεται το κεφάλι. Είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι είχε μια πολύ κακή στιγμή γιατί συνήθω έχει χιούμορ. Θε μια κακή μέρα για τον Γαβαλά. Και το Γαβαλά όταν το βλέπει με το καπέλο, επειδή τον έχει συνηθίσει έτσι, δεν σου κάνει οξύμορο. Δηλαδή αυτή η εικόνα, ό,τι και να κάνει ο Λάκη, γιατί είμαστε αντικειμενικοί για να λέμε την αλήθεια. Είναι καλά το καπέλο. Ο Γαβαλά μπορεί να φοράει ό,τι θέλει, γιατί το υποστηρίζει πολύ καλά και έτσι τον έχουμε συνηθίσει. Αν δεν φοβόμουν. Να μην πω τίποτα εγώ. Να πω. Όχι. Πάντω αυτό το καπέλο είναι εκεί. Δεν χρειάζεται να πει, γιατί ξέρει τι. Μίλησε για χοντρού αδύνατου, ξαντιέ, μελαχνέ, δεν είναι ωραίο. Δεν σα θύμισε την Ρένα Πλαχοπούλου το καπέλο. Όλου μα περιέλαβε. Ο Λάκη, ό,τι και να βάλει, μπορεί να το υποστηρίξει. Μα το υποστηρίζει, αλλά μου θυμίζει την Ρένα. Καπέλο. Πού μου αρέσει την Ρένα Πλαχοπούλου και εσύ. Πάμε σε άλλο θέμα, παιδιά. Αρκετά ασχοληθήκαμε με τον κύριο Γαβαλά. Πάμε. Προχωράμε.